Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας που καλωσορίζουμε σήμερα στην Ορκομοσία των Αποφύτων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Τύχης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά αποχαιρετούμε τους αγαπητούς μας φοιτητές που σήμερα πια λαμβάνουν το πτυχίο τους και χρήζονται επιστήμονες και ακαδημαϊκοί πολίτες. Καλούνται να εισέλθουν στην αίθουσα Ορκομοσίας. Ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Ο πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μουντάκης. Ο πρόεδρος της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής, αναπληρωτής καθηγητής κ. Παναγιώτης Μπαλτόπουλος. Καλούνται να εισέλθουν στην αίθουσα Ορκομοσίας οι πτυχιούχοι των τμήματων. Η σημερινή τελετή αποφύτησης είναι μια τιμητική εκδήλωση επιβράβευσης και περηφάνειας για τους φοιτητές μας, τις οικογένειές τους και τους καθηγητές που τους καθοδήγησαν με επιτυχία στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σήμερα επισφραγίζονται πανηγυρικά οι προσπάθειες, οι κόποι, οι θυσίες των φοιτητών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της επιστήμης και της έρευνας. Η επιστήμη ανοίγει τη σκέψη στο άπειρο του στοχασμού, με στόχο τη γνώση που στηρίζει από την πλευρά της την κατανόηση των μυστικών του κόσμου. Αγαπητοί φοιτητές, με αίσθηση του καθήκοντος που ορμητικά ξεπηδάει από την πεποίθηση των υπαρκτών φιλοσοφικών και επιστημονικών αξιών, ακολουθήσατε το χαλεπό φωτεινό μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή της επιστημονικής ανάτασής σας. Η πραγματική επιστημονική μόρφωση ως αξία και ιδανικό της ζωής αντιπροσωπεύει τις αρετές της δικαιοσύνης, του θάρρους, της φρόνησης και της σύνεσης. Το τμήμα μας, όπως γνωρίζετε, παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, έχει καταφέρει να κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του στην πόλη και θα συνεχίσει να την κάνει αντωνότερη. Σε αυτά τα λίγα χρόνια έχει οργανώσει παγκόσμια συνέδρια, μεταπτυχιακά σεμινάρια και έχει συμμετάσχει σχεδόν σε κάθε πνευματική, πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα της πόλης. Οι καθηγητές του επίσης έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα με ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση για όλους μας. Για τους γονείς, τους δασκάλους και τους φοιτητές, οι οποίοι πλέον είναι απόφοιτοι. Για τους γονείς των φοιτητών μας, οι οποίοι δικαιολογημένα είναι συγκινημένοι, χαρούμενοι και περήφανοι της πρόοδος. Για τα παιδιά τους που σήμερα ορκίζονται μετά από χρόνια κόπο της οικογένειας, ανησυχίας και αγωνίας για την κάθε μέρα τους μακριά από το σπίτι. Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρομαι για την επιτυχία των παιδιών σας. Για τους ακαδημαϊκούς δασκάλους, οι οποίοι είναι και αυτοί συγκινημένοι μετά από μια πορεία 4 ετών, σε όχι πάντα εύκολες συνθήκες, βλέπω τους φοιτητές τους, απόφοιτους τώρα, έτοιμους να μετατρέψουν την επιστημονική γνώση σε επαγγελματική πράξη, ελπίζοντας πάντα ότι έδεσαν το σπόρο της περαιτέρω επιστημονικής αναζήτησης. Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης της Ποιότητας, ευχαριστώ θερμά όλους όσους στήριξαν το διδακτικό έργο. Σήμερα βέβαια, παρόλο που είναι μια μέρα χαράς για το Πανεπιστήμιο, έχουμε εμείς και μια μικρή στενοχώρια. Διότι στο τέλος αυτού του μήνα αφιπηρετεί από το τμήμα μας η προϊσταμένη της γραμματείας μας, κυρία Τόνια Χατζάκου Μαρά. Η κυρία Χατζάκου ήταν από τα άτομα που ήρθαν στο τμήμα και η συμβολή της ήταν ουσιώδης στο στήσιμο και την οργάνωση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού. Ήταν πάντα κοντά του στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Ήταν αυτή που ως Σπαρτιάτισσα μας συνέδεε με την κοινωνία της Σπάρτης
και μπορούσε να ευθυλεί όλα τα μικρά και τα μεγάλα τοπικά μας προβλήματα. Ήταν αυτή που ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις δεν έχανε ποτέ την ψυχραιμία της και ιδιαίτερα το πηγείο χιούμορ της. Η σχολή μας γίνεται φτωχότερη σήμερα με την αποχώρησή της. Ο Πρόεδρος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που είμαι εδώ σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και αποχωρώ συνταξιοδοτούμενη αρκετά νέα όπως είπε ο κ. Μουντάκης. Και ευχαριστώ όλους και εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία και να έχετε τύχη. Καλούνται οι πρωτεύουσαντες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κυρία Ζάχου Σοφία και κύριος Λιβερόπουλος Βασίλειος, με βαθμό άριστα 8,63 εκατοστά, να απευθύνουν την καθομολόγηση. Σχολής επιστημών, αναπτύξει της κοινωνικής σοσιολογίας και πίστης στην ανθρωπολογία Τίντερ. Από του Ιερού Περιβόλου, τους ετούτου τους τεμένους των πουσών εξερχόμενος. Από τον Ιερού Περιβόλου, τους ετούτου τους τεμένους των πουσών εξερχόμενος. Κατ' επιστήμην βιώσομαι, ασκών τάχτην δίκην θρησκείας, εν πνεύματι και αληθεία. Η κυρία Γεωργαντά δεν βρίσκεται απόψε μαζί μας, μας ενημέρωσε ότι έρχεται ζητηματό να είναι μαζί μας. Η κυρία Καρκαβάνη Αναστασία, καλείται να παρακάτω. Οι οποίοι έχουν ήδη ορκιστεί στην Βρετανία.
Είναι εδώ παρούσα η κυρία Αναταξία Παπαποστόλου, η οποία καλείται να πάρει το τίτλο.